Ευχαριστώ πάρα πολύ τον καλεσμένο μας. Εκτιμούμε ιδιαίτερα στην άποψή του, ο κύριος Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, καθηγητής πνευμολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Είστε καλά, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, κατάλαβα ότι γιορτάζετε. Ναι, ναι, γιορτάζουμε. Καλά καταλάβατε. Χρόνια πολλά, να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γερός δυνατός κι εσείς και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα. Τι είναι αυτό που ξέφυγε στη Βόρεια Ελλάδα και είμαστε σε αυτή την κατάσταση? Κοιτάξτε, θα σας έλεγα αυτό που είναι έτσι προφανές είναι οι μετακινήσεις μεταξύ των νομών. Mm-hmm. Που από αυστηρότερους νομούς σε ελαστικότερους νομούς. Αυτό είναι το ένα. Mm-hmm. Γενικά όμως, κύριε Γιαντόπουλο, θα σας έλεγα ότι το να παρακολουθούμε τα κρούσματα, νομίζω το έχουμε πει και άλλη φορά. Θα σας πω το παράδειγμα της Λάρισας. Mm-hmm. Προχθές γίνανε στη Λάρισα 500 τεστ στον δρόμο, στην κεντρική πλατεία. Και θετικά ήταν περίπου 2%. Ναι. Δηλαδή στους ανθρώπους που περνάνε τυχαία από το. Φαντάζομαι κάπως έτσι θα είναι και στην Αθήνα και στις άλλες πόλεις. Αν κάνετε μια αναγωγή στο γενικό πληθυσμό, καταλαβαίνετε ότι αυτό μπορεί να είναι και 50.000 μολύνσεις στην Ελλάδα. Μπορεί και λίγο περισσότερο αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Επομένως, το να κυνηγάει κανένας τους αριθμούς, όταν το πραγματικό νούμερο είναι κάποιο άλλο, και το οποίο προκύπτει ότι αν κάνετε κάποιους δειγματοληπτικούς ελέγχους, ας πούμε, στο κέντρο μιας πόλης, καταλαβαίνετε ότι δεν λέει και πάρα πολλά. Γεγονός πάντως είναι ότι έχουμε πάρα πολλές μολύνσεις. Αυτό που είναι σημαντικό είναι πόσοι πεθαίνουν και πόσοι είναι διασωληνωμένοι. Μου βάλατε αυτό, κάτι πριν πάμε σε αυτό, μου βάλατε κάτι, γιατί υπάρχει μια κουβέντα για το τελικά τι είναι χρήσιμο να ανακοινώνουμε. Είστε υπέρ της άποψης ότι να μην ανακοινώνονται τα κρούσματα? Γιατί αυτό το έχουν βάλει, το έχουν βάλει πολλοί συνάδελφοί σας. Ότι ναι, πιο πολύ πανικό χρησιμοποιεί παρά είναι και χρήσιμο. Κοιτάξτε, εγώ έχω τη γνώμη αυτή, την έχω διατυπώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Mm-hmm. Θα έλεγα ότι ένας αριθμός που είναι πολύ χρήσιμος είναι ο αριθμός που λέει πόσα θετικά είναι το κύριο των τεστ που γίνανε. Καταλάβατε, δηλαδή, αν ξέραμε ότι γίνονται 25.000 τεστ και είναι θετικά τόσο τα 100, mm-hmm. ή ακόμα πιο εύκολο τα πόσα τεστ γίνονται για να βρεθεί ένα θετικό. Mm-hmm. Αυτό δηλαδή είναι ένας αριθμός, παρόλο ότι και αυτό έχει ερευνητικά πολλά προβλήματα. Ωραία. Γιατί κάποια μέρα μπορεί να γίνουν σε γενικό πληθυσμό κάποια άλλα να είναι σε χιλατήσεις. Καταλαβαίνετε διαφορετικά ποσοστά περιμένει τα βρεις, αλλά αντικειμενικά, αν γίνει ένα τέτοιο αριθμό εδώ στην Ελλάδα, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο, είναι πιο χρήσιμο από τον απόλυτο αριθμό των κρουσμάτων. Με αυτόν λοιπόν τον δείκτη, κύριε Γιαντόπουλο, mm-hmm. είμαστε από τις καλύτερες χώρες που είναι και συμφωνούμε ότι είναι ο πιο αντικειμενικό, είμαστε από τις καλύτερες χώρες στην Ευρώπη. Mm-hmm. Ιδιαίτερα μερικά διαμερίσματα της χώρας μας είναι τα πρώτα στην Ευρώπη, τόσο καλά. Ωραία. Ωραία. Τώρα, για να έρθουμε στα μέτρα που έχουμε λάβει, ας πούμε για παράδειγμα και στις περιοχές όπως εδώ στην Αττική. Μάσκα παντού και απαγόρευση κυκλοφορίας 12.30 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα. Είναι ικανά να αποδώσουν, πιστεύετε ότι θα αποδώσουν, ή θέλατε? Κοιτάξτε, και κάποια άλλα μέτρα? Κοιτάξτε, τι περιμένει κανένας? Δηλαδή, εμείς ξέρουμε πλέον και από την πρόσφατη εξέλιξη της πανδημίας, αλλά και των παλιότερες πανδημίες, ότι το χτύπημα, το σφυροκόπημα είναι το lockdown. Αλλά mm-hmm. το lockdown σφυροκοπεί και την οικονομία, σφυροκοπάει και τους ανθρώπους, προκαλεί ψυχολογικές συνέπειες. Επομένως, το δίλημα είναι τι άλλο κάνουμε για να μην κάνουμε lockdown. Επομένως, αυτά που γίνονται συνήθως είναι αυτά που βλέπουμε τώρα, δεν είναι ελληνική πρωτοτυπία, γίνονται σε όλη την Ευρώπη. Ουσιαστικά περιορίζουμε τη δραστηριότητα αντί να την κλείσουμε τελείως, κάποιες ώρες που ευκολότερα περιορίζεται όπως είναι το βράδυ, αλλά αποφεύγουμε τους ανθρώπους που είναι λίγο περισσότερο, ας πούμε, κειμενικοί τις βραδινές ώρες. Και από εκεί και πέρα νομίζω αυτό που το παραπάνω που μπορεί να γίνει, δηλαδή αν με ρωτάτε τη γνώμη μου χωρίς να είμαι ειδικός, γιατί mm-hmm. δεν είμαι οικονομολόγος για να προσμετρήσω τις οικονομικές συνέπειες, είναι να έχουμε το τοπικά lockdown. Δηλαδή θα μπορούσε, ας πούμε, μια περιοχή να μην επικοινωνήσει με μια άλλη. Mm-hmm. Θα έλεγα αυτό είναι ένα ακόμα μέτρο που επίσης το βλέπουμε να γίνεται στην Ευρώπη. Mm-hmm. Πάντως, εάν με ρωτάτε τη γνώμη μου ως πολίτη, mm-hmm. θα σας έλεγα ότι πρέπει να αποφύγουμε πάση θυσία ένα γενικευμένο lockdown για τη χώρα μας. Μάλιστα. Ωραία. Και ένα τελευταίο σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα, αν θέλετε, της αντοχής του συστήματος υγείας. Εκεί πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Κοιτάξτε, νομίζω ότι είμαστε οριακά. Ναι. Θα σας έλεγα όμως, κύριε Γιαντόπουλο, ότι εμείς έχουμε μάθει από τα προηγούμενα χρόνια, κάθε φορά που είχαμε ένα ασθενή που θα έπρεπε να πάει σε μονάδα ιατρικής θεραπείας, να τηλεφωνείς, να ψάχνεις, να βρεις μονάδα, να γινόταν μετακινήσεις μεταξύ νομών, μεταξύ διαμερισμάτων της χώρας. Άρα η πίεση στο σύστημα υγείας όπως την είχαμε όταν ήταν πολύ λιγότερα τα κρεβάτια, δεν έχει έρθει ακόμα. Τα κρεβάτια που έχουν γίνει για να νοσηλεύσουν ασθενείς με κορονοϊό είναι στα όρια τους, αλλά υπάρχουν και τα άλλα κρεβάτια της μονάδας ιατρικής θεραπείας. Στις δε κλίνες νοσηλείας υπάρχει αρκετή επάρκεια. Μάλιστα. Άρα νομίζω ότι θα πιεστεί, πιθανότατα μπορεί να πιεστεί η μονάδα ιατρικής θεραπείας, αλλά οι κλίνες νοσηλείας δεν φαίνεται να πιέζονται προς το παρόν.
Θα σας έλεγα αυτό το παρόλο που έχω βαρεθεί να περιμένουμε δύο εβδομάδες ακόμα και δύο εβδομάδες ακόμα. Δηλαδή, ο Έλληνας περιμένει δύο εβδομάδες και δύο εβδομάδες και έρχεται από το μάτι. Αλλά θα αναγκαστώ και εγώ να πω την ίδια κοινοτοπία. Ας περιμένουμε δύο εβδομάδες ακόμα να δούμε πώς θα πάνε αυτά τα μέτρα. Μάλιστα. Μέχρι τότε υποστηρίζουμε. Και μετά ξαναβλέπουμε για τις επόμενες δύο. Έτσι. Τι να κάνουμε. Έχετε δίκιο. Κάπως έτσι, λοιπόν, έτσι θα μετράμε τη ζωή μας πια. Λοιπόν, να είστε καλά και ευχαριστώ ιδιαιτέρως και για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Με υγεία. Ο κ. Κωνσταντίνος Μουλιάνης, εξαιρετικός συνομιλητής, καθηγητής πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.